ελληνική οικονομία, συζητάμε για τις κρίσιμες ώρες και μέρες τις οποίες διανύουμε ως χώρα και για τις αποφάσεις, τις δύσκολες τις οποίες πρέπει να ληφθούν. Είχατε μια ένσταση σε αυτά που είπε ο κύριος Αρθυμάκης πριν. Να ξεκινήσουμε από εσάς. Με όλη την ποιότητα και την καλή διάθεση, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αναλύσεις, κύριε Κονσολάκη, με εγκαινό, το είπα τη λέξη. Δηλαδή εννοούσα σαν να μην υπήρξε τίποτα πριν από τις 25 του μηνός Ιανουαρίου. Έτσι, δεν παραλήφθη μια χώρα ομαλή, με κανονικό δημοσιονομικό οικονομικό σύστημα, με χαμηλό ή βατό ποσοστό ανεργίας και τα λοιπά, με ανεκτό εξωτερικό. Τα ξέρουμε αυτά τώρα. Εγώ ξέρετε τι παρατηρώ αυτό το διάστημα. Να κάνω κι εγώ μια παρατήρηση. Όχι, να την ολοκληρώσω. Σε σχέση με αυτό που. Όχι, κολλάει σε αυτό που είπατε. Γι' αυτό θέλω να την αναπτύξω όμως, γιατί σας το λέω αυτό. Ευχαριστώ μετά. Απλά έχουμε όμως και μια κυβέρνηση η οποία μέχρι τις 25 Ιανουαρίου ουσιαστικά δρούσε, λειτουργούσε και υποσχόταν σαν να ήμασταν μια απόλυτα φυσιολογική χώρα και μάλιστα και με γεμάτο κουμπαρά. Νομίζω ότι δεν έχετε δίκιο. Νομίζω ότι δεν έχετε δίκιο, διότι ακριβώς η πολιτική ανάλυση, και να μου επιτρέψετε να έχω άποψη και αυτό και προσωπική μάλιστα, διότι συμμετείχα και στις εκλογές τις τελευταίες και δεν είχαμε την ευκαιρία φυσικά να τα πούμε, αλλά όσες τουλάχιστον φορές έκανα δημόσια παρατήρηση και παρέμβαση, ας το πούμε, ήταν ακριβώς. Αναγνωρίζαμε και προαναγγέλαμε το δύσκολο της επόμενης περίοδου. Ακριβώς επειδή κάναμε μια ανάλυση, μια προσέγγιση, ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα, πάρα πολύ δυσίωνα. Έτσι. Βεβαίως, κάθε ένας που αναλαμβάνει την ευθύνη μιας χώρας έχει ένα σχέδιο και έχει ένα σχέδιο στο οποίο αφήνει κάποια περιθώρια ελιγμών, αφήνει κάποια περιθώρια ο αρχικός του σχεδιασμός να μην πάει έτσι, να πάει λίγο αργότερα. Αυτά είναι δεδομένα και ο κάθε λογικός άνθρωπος το κάνει στην καθημερινότητά του και κάθε μια κυβέρνηση το κάνει φυσικά στη δική της πορεία προς ή και μετά την ανάληψη της εξουσίας. Όμως, θέλω να επανέλθω να σας πω ότι παρατηρώ το εξής και είναι βασικό να το επισημάνουμε. Και να βάλουμε τη συζήτηση, δεν το λέω για να κατακεραυνώσω κανένα, για να βάλουμε τη συζήτηση ως κοινωνία σε τελείως διαφορετική βάση. Συμφωνούμε όλοι ότι αποτελεί εθνικό στόχο αυτή τη στιγμή, ένας από τους εθνικούς στόχους πρέπει να είναι η χώρα μας να βγει με τις μικρότερες δυνατές απώλειες από αυτή την κρίση. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να μην συμφωνεί. Αν όμως είναι έτσι τα πράγματα, έχουμε όλο το δικαίωμα να κρίνουμε την πολιτική και την τακτική της αντιπολίτευσης, η οποία τι κάνει. Και εκεί αναφερόμουν στο εγκαινό. Αφού αναφέρει όλα τα αρνητικά, τα οποία όντως υπήρξαν και υπάρχουν, διότι 5 χρόνια κρίσεως, τα ξέρουν καλύτερα οι φίλοι μας εδώ πέρα που είναι οικονομολόγοι, δεν περνάνε χωρίς σημάδια και δεν περνάνε με τιμία. Αφού λοιπόν αναλύσουν με μαύρα, πολύ μαύρα γράμματα και με επιχειαίους τίτλους, τι άσχημα πράγματα περνάμε τώρα, διεκτραγουδούν την κατάσταση δηλαδή με δραματικούς τόνους, επιρρύπτουν. Είτε άμεσα είτε έμεσα, ή λιγότερο σοβαρή, πολύ έμεσα, πολύ άμεσα να πω, και κάπως ας πούμε πιο μαζεμένοι, φταίτε κι εσείς. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βάλουμε σε μια ψύχρεμη βάση. Κανείς δεν έχει προκύψει από παρθενογέννηση. Κανείς. Ιδιαίτερα τα κόμματα που κυβέρνησαν. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει ο ελληνικός λαός, ο οποίος κάνει δημοσκοπήσεις, γίνανε δημοσκοπήσεις την περασμένη εβδομάδα, 17 έως 23% πήρε μαζί το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν σημαίνει μνησικακία, δεν σημαίνει τίποτα, δεν σημαίνει απλούστευση. Σημαίνει πάρα πολύ καλά μια κρίση, και ούτε πολλές αναλύσεις χρειάζονται. Μια κρίση του ελληνικού λαού, η οποία λέει: κύριε, με έφερε ως εδώ, δεν έχει σε αυτό το διάστημα, τουλάχιστον μέχρι να δούμε οι άλλοι τι θα κάνουν, το δικαίωμα να με κατηγορείς ή δεν έχει το δικαίωμα αυτή τη στιγμή. Όχι, σας παρακαλώ. Δεν λέω, ποτέ μου δεν το έχω πει αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν το έχω πει αυτό το πράγμα. Δεν έχει το δικαίωμα να μου επιζήσεις εμένα, να μου ζητάς από μένα να ξεχάσω το πρόσφατο παρελθόν. Να το πούμε και πιο λαϊκά και πιο απλά. Δεν έχει αυτό το δικαίωμα να μου ζητάς εμένα να ξεχάσω ότι προηγήθηκαν 5 χρόνια που πολύ ωραία τα είπατε. Και ο ένας και ο άλλος τι μας επέφεραν. Και πού θέλω να καταλήξω για να μην πολυλογώ. Εδώ αυτή τη στιγμή φτάσαμε σε ένα σημείο πραγματικά όπου θα ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Έτσι. Οποιαδήποτε κατάληξη και να έχουμε δεν θα είναι αποτέλεσμα μόνο, τονίζω το μόνο, τακτικών κινήσεων ή τακτικής σωστής ή εσφαλμένης, θα είναι το αποτέλεσμα δύο παραγόντων. Πρώτον, του βάρους της κρίσης που κληροδοτήθηκε στη σημερινή κυβέρνηση από τις 25 του Γενάρη και μετά, και των επιδιώξεων, και εκεί θα ήθελα, αν θέλετε, να συζητήσουμε λίγο ευρύτερα, γεωπολιτικά ή αν θέλετε κοινωνικά σε σχέση με την Ευρώπη. Συνδυασμός λοιπόν του βάρους της κρίσης, του μεγάλου βάρους που έχει κρίση, και των επιδιώξεων και των σκοπιμοτήτων
των πραγματικά ισχυρών που είναι η πλευρά των δανειστών. Και εγώ κλείνω με την εξής παρατήρηση. Και ήθελα ας πούμε να το συζητήσουμε. Αν εσείς έχετε που έχετε τη διεύθυνση της συζήτησης, το θεωρείτε σωστό. Την εξής παρατήρηση, την εξής ιδέα. Αν η πλευρά πάντα μιλάμε των Ευρωπαίων, και όχι όλοι, γιατί δεν είναι ενιαία σαν μέτωπο, έχουν και αυτοί τις διαβαθμίσεις τους. Αποφασίσει και πει ότι αυτό το κοινωνικό πείραμα το οποίο ονομάζεται αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα μου κοστίζει ένα. Αν μου κοστίζει, τι μου κοστίζει. Μου κοστίζει, ποτρά λέμε, τόσα δισεκατομμύρια. Τι θα μου κοστίσει να τους κουρέψω. Αυτά είναι πράγματα σοβαρά και δεν μπορεί κανείς κυβερνήτης να μην τα πάρει υπόψη. Είτε στο έτσι είτε στο αλλιώς. Άρα λοιπόν, αλλά γιατί αυτό το η προσέγγιση μας... Γιατί θέλουμε να βλέπουμε την Ευρώπη ότι είναι απέναντι σε ένα κοινωνικό πείραμα αριστερό που έγινε σε μια αριστερή κυβέρνηση. Να σας στην θυμίσω... Ελλάδα λες και η αριστερή κυβέρνηση της Ελλάδας αποτελεί πλέον τον ομφαλό της γης. Και δεν, κοιτάμε, δεν το βλέπουμε ανάποδα να δούμε ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει κάποιες λογικές διακυβέρνησης και κάποιες λογικές δημοσιονομικής πολιτικής και στρατηγικής τις οποίες επιθυμεί για να μπορέσουμε να παραμείνουμε ως μέλος της Ευρωζώνης που λέμε ότι θέλουμε να μείνουμε, γιατί υπάρχει και άλλη αντίληψη και άλλη άποψη που λέει μπορεί να μην θέλουμε να συνεχίσουμε και να είμαστε. Κύριε δεν μπορούμε να το αλλά, δούμε ανάποδα. Εάν θέλουμε να μείνουμε όμως, κύριε Παλωμενάκη, μέλος αυτής της ενωμένης οικογένειας και μέλος του ευρώ, όπως διατηνόμαστε ότι θέλουμε να μείνουμε, δεν μπορεί να κάνουμε... την ίδια στιγμή που συνδιαλεγόμαστε και που διαπραγματευόμαστε να γκρεμίζουμε μέσα σε δύο μήνες ό,τι είχε συμφωνηθεί τα προηγούμενα χρόνια και πράγματα. Δεν αναφέρομαι σε δημοσιονομικά, όχι, αναφέρομαι και σε συμβολικά πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, μια κυβέρνηση που διαπραγματεύεται για το χρέος της να κάνει σημαία στις καθαρίστρες του Υπουργείου Οικονομικών. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Δεν δίνουμε σωστή εικόνα και δεν δίνουμε, αν θέλετε να σας το πω διαφορετικά, μια σοβαρή εικόνα προς το εξωτερικό. Λοιπόν, δίνουμε την εικόνα ότι πάλι επιθυμούμε και πάλι θέλουμε να διαιωνίσουμε αυτό το πελατειακό κράτος το οποίο κατακεραυνώναμε και καταγγέλαμε. Αυτό μου επιτρέπετε. Αυτό λοιπόν, ξέρετε γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε αυτό που είπατε, γιατί είπατε πολλά μαζεμένα. Δεν το έχουμε το δικαίωμα διότι δεν έχουμε πάρει τέτοια εντολή από τον ελληνικό λαό. Στον ελληνικό λαό, ο ελληνικός λαός μας έδωσε την εντολή να ξεφύγουμε από τη λογική που κυριαρχεί στην Ευρώπη, πραγματικά την φιλελεύθερη. Αν δηλαδή ακολουθούσε η κυβέρνηση τη λογική που θα ήταν η λογική. Ο ελληνικός λαός έδωσε την εντολή να φύγουμε από τη λιτότητα με εγγυόμενη όμως το ότι θα παραμείνουμε μέσα στο ευρώ. Καμία αντίρρηση. Μα δεν λέει η κυβέρνηση θα φύγει. Δεν το λέει. Όμως ξέρετε κάτι. Αυτή τη στιγμή όντως υπάρχει μια κυρίαρχη άποψη στην Ευρώπη και για την Ελλάδα, αν θέλετε, και για την πολιτική της ίδιας της Ευρώπης. Το ξέρουμε όλοι αυτή την άποψη. Έχει ονομασία, έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ένα από τα οποία στον αδύναμο κρίκο που λέγεται Ελλάδα είναι η κρίση μας. Ένα από τα οποία είναι σημαντικός παράγοντας για να μην στεναχωρήσει το Μιχάλη ότι δεν φταίει μόνο η Ευρώπη. Λοιπόν, ένας από αυτούς τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Εμείς πήραμε εντολή για μια διαφορετική πορεία. Ξεκαθαρισμένα πράγματα. Εμείς πήραμε εντολή ότι αυτού του είδους τις πολιτικές που βάζουν πάνω απ' όλα την πειθαρχία, την δημοσιονομική, δεν μπορούμε να την ακολουθήσουμε, διότι έχουμε ηφαισιακά φαινόμενα, έχουμε αδικίες κοινωνικές, οι οποίες φτάσαν σε ένα μεγάλο σημείο στην Ελλάδα που δεν μπορεί να πάει άλλο, και φυσικά για το λόγο ότι το μέλλον της χώρας μας υπονομεύεται με αυτού του είδους τις πολιτικές. Τελεία παύλα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Το ερώτημα είναι και αυτό, νομίζω ότι είπα στην αρχή για εθνικούς στόχους. Και αν είχαμε, ας πούμε. Δεν τολμώ να πω τη λέξη σοβαρή, γιατί δεν μου αρέσουν αυτές οι εκφράσεις. Αν είχαμε, ας πούμε, διαφορετικής αντιλήψεως, αντιπολίτευση, θα καθόμαστε κάτω και θα συζητάγαμε αν αυτή η τακτικού χαρακτήρα κίνηση που έκανες, κύριε, ήρεμα, καλά, όχι να σου πω ότι ξέρεις κάτι εσύ φταίς για όλα τα που προηγήθηκαν. Η τακτικού χαρακτήρα κίνηση που έκανες, κύριε, να μειώσεις την απόσταση που λέγαμε προηγουμένως, είναι λάθος. Διότι δεν διαπραγματεύονται έτσι. Αυτό θα ήταν πραγματικά μια επικοδομητική συζήτηση που δυστυχώς δεν γίνεται. Πάνω σε αυτό. Λοιπόν, εγώ θα επιμείνω ότι εμείς και ως κοινωνία αλλά και το πολιτικό σύστημα δεν έχουμε κατανοήσει ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Και επίσης δεν κατανοήσαμε γιατί στα τελευταία 193 χρόνια χρεοκοπήσαμε πέμπτη φορά. Και είτε είμαστε στη δραχμή είτε στο ευρώ. Λοιπόν, πρέπει να δούμε για ποιο λόγο το κράτος δανειζόταν αυτά τα τελευταία χρόνια και δημιουργήθηκε κρίση. Αν δεν βρούμε αυτό το λόγο, ό,τι και να κάνουμε τώρα, ό,τι και να μπαλώσουμε, πάλι το ίδιο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, υπάρχουν σήμερα
σύγχρονες οικονομικές θεωρίες, οι οποίες έχουν ξεφύγει από την φιλελεύθερη και ισιανή πολιτική πλέον ή την ενοφιλελεύθερη μονεταριστική, οι οποίες οικονομικές θεωρίες εξετάζαν τη συμπεριφορά του ατόμου και μόνο. Σήμερα μελετά τη συμπεριφορά του ατόμου όταν βρίσκεται σε μια ομάδα. Άρα μελετά τη συμπεριφορά της ομάδας. Πώς δημιουργήθηκε το δικό μας χρέος? Λοιπόν, υπάρχουν μεγάλες ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να οργανωθούν, όπως είναι οι φτωχοί, οι άνεργοι, οι μικροσυνταξιούχοι, οι φορολογούμενοι. Υπάρχουν όμως από την άλλη μεριά μικρές ομάδες, οι οποίες έχουν ένα επιλεκτικό κίνητρο και μπορούν και οργανώνονται, εισδύουν μέσα στα πολιτικά κόμματα και επηρεάζουν αποφάσεις υπέρ αυτών. Και αυτό δημιουργεί την οικονομική ανισότητα. Λοιπόν, έτσι δημιουργήθηκε το χρέος. Όλες αυτές οι ομάδες πιέζανε, είχαν τέτοια απληστία και είχαν αποκτήσει και τόση πολιτική δύναμη, όπου δεν τους έφταναν τα χρήματα των φορολογουμένων. Έβαλαν το κράτος και δανείστηκε περίπου 320 δις. Καταναλώθηκαν, χάθηκαν αυτά τα χρήματα. Πήραν και 120 δις επιδοτήσεις από την ΕΟΚ τα τελευταία 30 χρόνια. Χάθηκαν γι' αυτά. Δεν δημιουργήθηκε καμία θέση εργασίας, δεν δημιουργήθηκε καμία βιομηχανία, καμία βιοτεχνία, απολύτως τίποτα. Αυτές οι ομάδες αλλάζουν τώρα κόμματα και τα κόμματα πέφτουν στην παγίδα και ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες των δημοσίων ταμείων σε αυτές τις ομάδες για να ξαναπάρουν και τώρα χρήματα. Είδαμε πρόσφατα ένα νομοσχέδιο όπου εδώ έδωσαν στους φτωχούς 200 εκατομμύρια και μία άλλη συντεχνιακή ομάδα πήρε 500 εκατομμύρια. Να φανταστούμε πόσες άλλες ομάδες περιμένουν στη σειρά να πάρουν πάλι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτή τη στιγμή όμως το πρόβλημα είναι η οικονομική ανισότητα που δημιουργήθηκε και το πρόβλημά μας είναι οι άνεργοι. Ο άνεργος σήμερα δεν μπορεί να ξεκινήσει έστω και αν θέλει μία δουλειά. Γιατί? Διότι εμείς έχουμε μία μικρή φορολογική βάση, δεν έχουμε πολυεθνικές εταιρείες να φέρουν πλούτο από όλο τον κόσμο, όπως κάνουν άλλα προηγουμένα ευρωπαϊκά κράτη, και όμως ως φόρους ποσοστό από το ΑΕΠ πληρώνουν πολύ παραπάνω από ό,τι πληρώνει η Γερμανία, η Σουηδία, η Φιλανδία. Δύο φορές παραπάνω από ό,τι πληρώνει η Αμερική. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μία υπερφορολόγηση των πολιτών, περιμένουμε να συλληφθεί η φοροδιαφυγή για να ανασάνουν υπάρχοντες πολίτες που πληρώνουν τα βάρη. Δυστυχώς αυτοί την έχουν υποσχεθεί ότι θα την πάρουν και αυτοί κάποιες ομάδες συμφερόντων, όπου το πολιτικό σύστημα συνεχίζει να εξυπηρετεί το πελατειακό κράτος και πάλι. Και δεν, γι' αυτό σας λέω ότι δεν βλέπουμε το πρόβλημα, δεν κοιτάζουμε να σώσουμε τη χώρα, κοιτάζουμε να σώσουμε τους πελάτες που μας ψηφίζουν κάθε φορά. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Και εάν αυτό το πρόβλημα δεν λυθεί και δεν φτιάξουμε ένα κράτος δικαίου, να μην μπορεί οποιαδήποτε ομάδα να παρισφρεί μέσα στα κόμματα και να λαϊλατεί τα δημόσια ταμεία, δεν θα μπορέσουμε να στήσουμε τίποτα. Έχετε συνειδητοποιήσει, έχετε καταλάβει εσείς τι διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή? Διαπραγματευόμαστε να πάρουμε δανεικά, να προστατεύσουμε τις πελατειακές ομάδες που μας ψηφίζουν. Σε ό,τι αφορά το πακέτο των μέτρων, διαπραγματευόμαστε να είναι ένα πακέτο μέτρων το οποίο θα μπορέσει να περάσει προς το εσωτερικό σε ένα πιο light, ένα πιο μαλακό πακέτο σε σχέση με το προηγούμενο που διαπραγματευόταν η προηγούμενη κυβέρνηση, το Ιμέλ Χαρδούμεβελη το περίφημο, ή διαπραγματευόμαστε κάτι εντελώς διαφορετικό, εντελώς ριζοσπαστικό? Γιατί εγώ από αυτά που διαβάζω και βλέπω και τα οποία διαραίουν ως σημεία διαπραγμάτευσης, ουσιαστικά εκείνο το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι διαπραγματευόμαστε μια από τα ίδια. Τώρα αν θα είναι πιο light ή λίγο πιο σκληρό από το Ιμέλ Χαρδούμεβελη μένει να το δούμε, αλλά δεν βλέπω διαφοροποίηση σε σχέση με αυτά που βλέπαμε, και εκεί θα διαφωνήσω με τον κύριο Μπαλομενάκη σε σχέση με τη διαπραγμάτευση. Τελικά βλέπουμε ότι ουσιαστικά, πώς το λέει το τραγούδι, αλλού μαζί πηγαίναμε και αλλού, όχι πώς το λέει, πάλι στα ίδια βλέπω να καταλήγουμε. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή η οικονομία έχει να κάνει πολύ με την ψυχολογία, αυτή τη στιγμή η αβεβαιότητα έχει δημιουργήσει μια τέτοια ύφεση που είναι μεγαλύτερη από το να παίρναμε μέτρα 5-6 δις. Λοιπόν, εάν πάρουμε και τα μέτρα το 5-6 δις και το κυριότερο μέτρο, αν πάμε το ΦΠΑ στον τουρισμό από το 6,5 στο 20-23, δεν ξέρουμε πώς θα τα καταλήξει τελικά, διότι απ' έξω λένε 23, οι δικοί μας λένε 18-19 και δεν ξέρουμε πού θα πάει. Εάν γίνει και αυτό το μέτρο, ήταν ο μοναδικός κλάδος της βιομηχανίας που είχαμε, την τουριστική βιομηχανία, θα βάλουν χέρι και εκεί. Και θα διαλύσουν και αυτό τον κλάδο, διότι κατευθείαν θα αυξηθεί 20%. Η κυβέρνηση δεν τόλμησε να διαπραγματευτεί και δεν τόλμησε να υπογράψει, μάλλον, και γι' αυτό πήγε και
προώρας εκλογές. Μεταξύ των μέτρων στο Μέλ Χαρδούβελ ήταν η αύξηση του ΦΠΑ στον τουρισμό από το 6 στο 13%. Η ουσία είναι, κύριε Κονσολάκη, ότι για να μειωθούν οι φόροι στους πολίτες πρέπει να μειωθούν οι δαπάνες του κράτους. Εάν δεν γίνει αυτό, οι φόροι δεν θα μειωθούν ποτέ. Έτσι, τώρα να παίρνουμε φόρους, να τους δίνουμε σε κάποιους και να διαλύουμε την οικονομία. Για να μειωθούν οι δαπάνες του κράτους όμως, πολύ καλά γνωρίζουμε, επειδή πια δεν μπορείς να κουμπίσεις άλλο το δημόσιο υπάλληλο, πού θα τον πας πια. Δεν γίνεται να τον ακουμπήσεις παραπάνω. Του έχεις κόψει από το 15 έως το 40% του εισοδήματός του. Θα πρέπει να κουμπίσει το κράτος στις συντάξεις. Η πολιτική είναι για να λύνουν τέτοια προβλήματα. Βέβαια, οι ευφυείς πολιτικοί μπορούν και τα λύνουν. Οι ιδιοφυείς μπορούν και τα προβλέπουν πριν εμφανιστούν. Τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή είναι τόσο μεγάλα που δεν θα καταφέρει ένα κόμμα μόνο του να τα αντιμετωπίσει. Και το θέμα του ασφαλιστικού θα ρίξει και δεύτερη κυβέρνηση. Λοιπόν, εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι πρέπει να καθίσουν όλα τα κόμματα μαζί στο ίδιο τραπέζι και να δούνε μία-μία τις δαπάνες τις κρατικές που πηγαίνουν, ποιες προνομιούχες ομάδες παίρνουν τη μερίδα του λέοντος και αφήνουν τους άνεργους χωρίς δουλειά ακόμα και σήμερα και να αρχίζουν να αφαιρούν προνόμια και να οχυρώσουν το κράτος έναντι όλων αυτών των ομάδων και ας αλλάζουν 10 κόμματα για να ξαναμπούν στο δημόσιο χρήμα. Το δημόσιο χρήμα πρέπει να δίδεται με πάρα πολύ φιδό, μέσα από μεθοδολογίες και εργαλεία που έχουν αναπτύξει προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες και όχι μέσα από συγγενείς και κομματικές διαπλοκές. Στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης, να πάμε έτσι σε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Εσείς τι βλέπετε να διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή? Πριν πάω εκεί, θέλω να κάνω μια παρατήρηση ότι πέρα από το μικρό ή μεγάλο κράτος που λέει ο Γιώργος, ότι πρέπει να περιορίσουμε τις δαπάνες, υπάρχει και το αποδοτικό κράτος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, πέρα από το μέγεθος μιας δαπάνης, είναι και ποια είναι η αποδοτικότητα της. Δηλαδή, εκεί που οι δαπάνες σε σχέση με το ΑΕΠ είναι αντίστοιχες στις ευρωπαϊκές, ας πούμε στον τομέα υγείας, στην Ευρώπη η αποδοτικότητα αυτών των δαπανών είναι πολλαπλάσια από ό,τι στην Ελλάδα. Άρα, ένα μεγάλο ζήτημα σε σχέση με το κράτος στην Ελλάδα είναι τι κράτος έχουμε και πόσο αποτελεσματικό και αποδοτικό είναι αυτό το κράτος. Να μην θεωρούμε ότι πρέπει μόνο να περιορίσουμε δαπάνες. Πρέπει να δούμε και συγκεκριμένα διαφορετικά και δομικά προβλήματα που έχει το κράτος. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι και να απαντήσω στο ερώτημά σας, αλλά και στο ζήτημα που έβαλε ο φίλος ο Αντώνης προηγούμενα σε σχέση με το εν κενό. Ασφαλώς και. Όταν μιλάμε για πολιτικό σύστημα και κύριε λες οι ευθύνες, καταρχήν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχαν ένα σχέδιο διαπραγμάτευσης σε σχέση από τότε που μπήκαμε στην κρίση. Έτσι. Γιατί δεν το είχαν? Διότι καλυφθήκαν πίσω από την προσπάθεια να υπερασπιστούν πελατειακά συμφέροντα. Και θυμόμαστε ας πούμε, τι έγινε με τους δημόσιους υπαλλήλους περίοδο ΡΕΠΑ, έτσι, και τα διάφορα πυροτεχνήματα. Το να μην μειώσουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, το δημόσιο τομέα, να μην προχωρήσουμε σε απολύσεις, έτσι, είχε, ας πούμε, σαν αποτέλεσμα να συνταξιοδοτήσουμε και που σήμερα το πληρώνουμε. Το πληρώνουμε. Στείλαμε 250.000 εργαζόμενους στη σύνταξη. Με πρώιμη συνταξιοδότηση, έτσι, από ηλικία 52 μέχρι 58, που οι υπόλοιποι, ας πούμε, σήμερα καλούνται αυτούς και στις τράπεζες, εκεί είχαμε το πρόβλημα, που σήμερα επιχειρεί, και είναι από τα θετικά βήματα, η νυν κυβέρνηση να βάλει στο τραπέζι διαπραγμάτευση έστω τουλάχιστον την πρώιμη συνταξιοδότηση να την πάμε στην άκρη και να συνταξιοδοτούνται όλοι οι Έλληνες από τα 67 τους χρόνια και μετά, έτσι, που είναι ένα από τα θετικά που μπορούμε να τις καταλογίσουμε. Έτσι. Όμως, αυτό που δεν έχω καταλάβει εγώ σε σχέση με τη σημερινή διαπραγμάτευση, πέρα από διάφορους στόχους που μπορεί να έχουν ευχάριστα και να είναι και θετικοί σαν μέτρα, ας πούμε. Βλέπω ότι δεν υπάρχει μια συνολική στρατηγική της κυβέρνησης. Μέσα από αυτή τη διαπραγμάτευση, πού στοχεύει να πάει, τι θέλει να κάνει. Έτσι, εντάξει, διαπραγματευόμαστε το μεσοπρόθεσμο, την ενδιάμεση συμφωνία, όπως και την πείς, ας πούμε. Από εκεί μετά, το πρόβλημα, το τι συνέχεια θα έχουμε, και όταν μάλιστα στο λόγο δάνειο ΑΕΠ, εμείς είχαμε. Οι εταίροι μας έχουν την ευθύνη σε σχέση με το δάνειο. Εμείς έχουμε όμως την ευθύνη σε σχέση με το ΑΕΠ. Έτσι. Τι θα κάνουμε εκεί πέρα? Μέσα από ποιες διαδικασίες, και είναι αυτά που έλεγε και προηγούμενα ο κ. Σατσαλάκης και συμφωνώ απόλυτα, ποιος θα σκεφτεί, ας πούμε, τον άνεργο? Πώς θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας? Μέσα από μια κρατικίστικη αντίληψη που έχει σημαντικό τμήμα, όχι όλοι, το ξαναλέω, του ΣΥΡΙΖΑ,
η δημόσια δαπάνη και η ενίσχυση του κράτους θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Αυτό δοκιμάστηκε, δηλαδή ένα από τα μείον της αντιπολίτευσης είναι και αυτό. Ότι κύριε, ας πούμε, το κράτος χειραγώγησε την οικονομία και την οικονομία της αγοράς και οδηγηθήκαμε εδώ πέρα που έχουμε οδηγηθεί. Έτσι. Το κράτος πρέπει να παίζει ένα σαφή ρυθμιστικό ρόλο σε σχέση με τη λειτουργία της αγοράς. Έτσι. Διότι, όπως λέει ο Γιώργος, και συμφωνώ και επαυξάνω, η κρίση στην Ελλάδα δεν είναι κρίση μόνο του νεοφιλελευθερισμού. Είναι και του νεοκενιζιανισμού, του μετασοσιαλιστικού. Έτσι. Και σήμερα βλέπω. Δηλαδή, μου κάνει και φοβερή εντύπωση, παρακολουθώντας τις οικονομικές πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, άτομα που μέχρι χθες ήταν κρατιστές, αρχίζουν, ας πούμε, ο Γενικός Γραμματέας, λέω ένα χαρακτηριστικό της βιομηχανίας, ο Τόλιος. Έτσι, που υιοθετεί σιγά-σιγά απόψεις του Κέινες, ας πούμε. Και άρχισε και μιλεί για τόνες της ενεργής ζήτησης. Και αν τονώσουμε την ενεργή ζήτηση, έτσι, πού θα διοχετευτεί η ζήτηση? Σε εισαγόμενα προϊόντα. Άρα σε επιδείνωση του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας, που ήταν ένα από τα τρία προβλήματα που μας οδήγησε εδώ πέρα που μας οδήγησε. Αν βάλουμε λοιπόν αυτά τα ζητήματα, λοιπόν, για να κλείνω, λοιπόν, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφές ποια είναι η στρατηγική σχέση με τη διαπραγμάτευση. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση διαπραγματεύεται σχέση με τον εαυτό της. Τα προβλήματα είναι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και όχι στους εταίρους. Πέρα από τα non-paper που εμφανίζονται κατά περιόδους και λένε ότι υπάρχουν διαφωνίες στους εταίρους μας και γι' αυτό δεν καταλήγουμε σε συμφωνία. Έτσι, αυτά είναι για εσωτερική κατανάλωση, να μου επιτρέψετε να πω. Έτσι, η ουσία είναι ότι η ίδια η κυβέρνηση δεν έχει ξεκαθαρίσει μια στρατηγική που πρέπει να στοχεύσει. Και εκεί θα πρέπει να μείνουμε στο επόμενο μέρος της συζήτησης, με μια επιπλέον παρένθεση από μένα, ότι αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο βιώνουμε και διαφοροποιεί αυτή τη διαπραγμάτευση σε σχέση με το παρελθόν, είναι ότι η πραγματική οικονομία έχει παγώσει παντελώς όμως, κύριε Παλωμενάκη. Δηλαδή, είμαστε σε μια περίοδο όπου όσοι ασχολούνται με την πραγματική οικονομία, όσοι ζουν από μέσα την πραγματική οικονομία, νομίζω ότι είναι από τις ελάχιστες περιόδους μέσα στα 5 τελευταία χρόνια που βλέπουν να υπάρχει όλη αυτή η παγωμάρα. Νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο υπήρξε μόνο, αλλά και σε μικρότερη κλίμακα, θα μου επιτρέψετε να πω, το 2012, πριν από τις εκλογές του 2012. Και αυτό είναι ένα θέμα, δηλαδή, είναι ένα θέμα τι φοβάται ο κόσμος, τι φοβάται ο επιχειρηματίας, τι φοβάται η πραγματική οικονομία. Φοβάται ότι θα πάμε σε ρήξη τελικά με τους εταίρους μας? Φοβάται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα καταφέρει να τα βρει με το εσωτερικό του και θα δημιουργηθούν εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις που ενδεχομένως να οδηγήσουν και σε κάποιο ατύχημα? Πολύ απλώς δεν υπάρχουν χρήματα. Λένε. Το ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Τι λένε οι οικονομολόγοι? Είναι το ότι στο μέσο πολίτη υπάρχουν, έχουν μείνει πια χρήματα. Είναι αποτέλεσμα μια πολιτική που ακολουθείτε. Βεβαίως. Που ακολουθήθηκε. Πάμε μετά τη διακοπή να μιλήσουμε τώρα. Αν για παράδειγμα το Φεβρουάριο παίρναμε μαζί με τη συμφωνία, διαπραγματευόμαστε να πάρουμε και κάποια χρήματα. Ναι, με έπρεπε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν μας ψήφισε ο λαός για αυτά. Καταλάβετε το. Συγγνώμη δηλαδή που επιμένω σε αυτό. Δεν μας ψήφισε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όμως είπε ότι ήταν λάθος μας αυτό το οποίο κάναμε. Βεβαίως υποχωρήσεις δεν μπορεί να μην κάνει. Να μην βάλουμε στο πακέτο. Δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε την πολιτική των προηγουμένων και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή αυτό επιδοκιμάζει ο ελληνικός λαός με αύξηση των ποσοστών αυτή τη κυβέρνηση. Μετά τη διακοπή, είπατε, θα τα πούμε. Θα τα πούμε μετά. Ωραία, πάμε σε διαφημίσεις λοιπόν, θα τα δούμε μετά.